Να περάσουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην οποία βρίσκεται ο κύριος Μίχαλος, να μας πει λίγο τα αποτελέσματα της έρευνας. Τι έδειξε η έρευνα, κύριε Μίχαλε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Υπήρξε μια αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά μια απαισιοδοξία σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης των ίδιων των προσωπικών οικονομικών των νοικοκυριών. Με το φόβο ότι θα υποστούν νέα μέτρα λιτότητας, στην ουσία εμφανίζονται οι Έλληνες πολίτες μέσα από αυτή την έκθεση, από αυτή την έρευνα, η οποία έγινε, όπως είπατε, για λογαριασμό του ΕΒΑ. Τα νοικοκυριά γενικώς, δηλαδή, αυτή τη στιγμή φαίνεται, όπως είπατε, ότι ναι, μεν είναι αισιόδοξα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά απεσιόδοξα για τα ίδια. Από την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχει και δυσπιστία για την οικονομική πορεία. Κοιτάξτε, δυσπιστία. Και λόγω της πολιτικής αστάθειας, φαντάζομαι. Ακριβώς. Είναι το θέμα της πολιτικής αστάθειας, αλλά σε κάθε περίπτωση, μετά τις γερμανικές εκλογές της 22 Σεπτεμβρίου, ενώ όλοι ελπίζαμε ότι θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση και πιστεύαμε σε μια κυβέρνηση ευρύτερου συνασπισμού δυνάμεων, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το νέο κυβερνητικό σχήμα και αυτή η παρατεταμένη χρονική περίοδος, η οποία μπορεί να πάρει στην καλύτερη των περιπτώσεων 2 μήνες ώστε να σχηματιστεί μια γερμανική κυβέρνηση, αδυνατίζει κάπως γενικότερα την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, με την έννοια ότι η ισχυρή οικονομική δύναμη της Ευρωζώνης, που είναι η Γερμανία, είναι η γερμανική οικονομία, δεν θα πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Θα πρέπει για άλλη μια φορά να επισημάνουμε ότι δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα. Ποτέ δεν ήταν ελληνικό το πρόβλημα. Σίγουρα είχαμε τις δικές μας διαφορετικές αδυναμίες, αδυναμίες σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν, τονίζοντας βεβαίως ότι οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα ευνοήσουν την αγορά και δεν θα δημιουργήσουν περισσότερα είτε οικονομικά προβλήματα ή πολύ περισσότερο κοινωνικά προβλήματα. Θυμίζω παραδείγματος χάρη την απελευθέρωση των ταξί. Όταν η Αθήνα έχει 16.000 ταξί, αντιλαμβάνεστε, το να γίνουν 20-25.000 δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Όταν ήδη οι 16.000 δεν έχουν την απαραίτητη απασχόληση για να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειάζεται είναι μια συνολική οικονομική αλλαγή πορείας σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει μια γερμανική κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορούμε τόσο μεμονωμένα εμείς ως κράτος, αλλά και με ένα συνασπισμό δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Νότου, να διαπραγματευτούμε τους νέους όρους που χρειάζεται για να πάει μπροστά η οικονομία. Είναι οξύμορο να μιλάμε για ανάπτυξη, η οποία μοιραία κάποια στιγμή, και εγώ πιστεύω το δεύτερο εξάμηνο του 2014, θα επανέλθουμε σε ένα θετικό πρόσημο ανάπτυξης. Το ζητούμενο όμως είναι να έχουμε ένα θετικό πρόσημο της τάξης του 0,5 ή έστω 0,7% της ελληνικής οικονομίας, όταν αυτή η ανάπτυξη δεν θα έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και θα συνεχίζουμε να έχουμε αυτόν τον εσχρό κατάλογο των ανέργων που χθες με τα νέα στοιχεία της Eurostat φτάνει στο 27,9%. Πρωταθλητές στην ανεργία, κύριε Μίχαλε. Πρωταθλητές στην ανεργία, ακριβώς. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει η κυβέρνηση να αρχίσει να λαμβάνει κάποια πρακτικά μέτρα ώστε να μειώνουμε τον κατάλογο των ανέργων και ιδιαίτερα της νεανικής επιχειρηματικότητας. Θεωρώ απαράδεκτο εν έτη 2013 να έχουμε 65% ανεργία στην κατηγορία, την ηλικιακή κατηγορία των νέων μας, αυτών που είναι από 18 έως 25. Δηλαδή 6 και πλέον νέοι στους 10 σήμερα δεν έχουν θέση εργασίας. Αυτό είναι μια ορολογιακή κοινωνική βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να λαμβάνει η κυβέρνηση με οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε περίπτωση μέτρα ανακούφισης, ιδιαίτερα της νεανικής επιχειρηματικότητας. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες τέτοιες προτάσεις στην κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει και στο σύνολό τους οι Ευρωπαίοι να δουν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο με μέτρα λιτότητας. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή πορεία. Έχουμε δει το παράδειγμα το οποίο έχει ακολουθήσει η Αμερική τα τελευταία 25 χρόνια με μια νομισματική χαλάρωση, η οποία δεν αποτελεί λύση, αλλά είναι ένα εργαλείο που θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη λύση, πάντα με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν και οι σχετικές διαφορετικές αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, αλλά σε ένα χρονικό διάστημα που δεν θα επιβαρύνει την κοινωνική συνοχή. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά μέτρα, πολλές μεταρρυθμίσεις, λανθασμένες διαφορετικές αλλαγές που επιχειρούνται σε λάθος χρόνο και πολύ φοβούμαι ότι αν δεν ληφθούν οι σωστές αποφάσεις
πραγματικά δημιουργούνται ουσιαστικά προβλήματα στην συνοχή του κοινωνικού συνόλου. Από τις θέσεις που έχετε καταθέσει, έχετε πάρει κάποια απάντηση, έχει γίνει κάποια συζήτηση? Συζήτηση βεβαίως και έχει γίνει. Εγώ σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο αυτή τη στιγμή πραγματικά κυνηγούμε σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα. Επειδή πολλή κουβέντα και πολλή συζήτηση έχει γίνει για τον πρωτογενή τομέα, αλλά έχουμε μείνει σε επικοινωνιακό επίπεδο, αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς είναι ότι ένας νέος επιχειρηματίας, ο οποίος θέλει να ιδρύσει μια καινούργια επιχείρηση στον αγροτικό τομέα, έρχεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, που είναι το όργανο που στην ουσία συντονίζει όλες τις επιμελητηριακές ενέργειες στην επικράτεια. Στείνεται μια επιχείρηση, την οποία την στείλουμε δωρεάν για λογαριασμό του νέου επιχειρηματία, παρέχοντάς του και νομική και φορολογική κάλυψη δωρεάν. Έρχεται το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, που είναι το δεύτερο σκέλος αυτής της αλυσίδας, που θα παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση και μια πρακτική λίστα του τι πρέπει να κάνει αυτός ο επιχειρηματίας ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που θα έχει η επιχείρησή του, ως προς το τι μπορεί να καλλιεργήσει, πώς μπορεί να το καλλιεργήσει, σε ποιες χρονικές στιγμές του χρόνου, όλες τις πληροφορίες και τις συμβουλές τις οποίες χρειάζεται. Έρχεται η Εκκλησία ως τρίτο σκέλος, η οποία θα παρέχει αδιάθετη αγροτική γη για χρονική περίοδο 20 έως 30 έτη δωρεάν σε αυτόν τον νέο επιχειρηματία. Και κλείνουμε τον τελευταίο κρίκο αυτής της αλυσίδας με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει στα πρώτα βήματά του αυτήν την νέα επιχειρηματική προσπάθεια του νέου αγρότη. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, διότι δεν θα είναι μία μονοπρόσωπη επιχείρηση, αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστούν πρόσθετα χέρια. Και σε συνδυασμό με κάποιες άλλες ενέργειες, όπως τα δημοπρατήρια τιμών, τα οποία έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση, ένα δημοπρατήριο εν είδη χρηματιστηρίου αγροτικών προϊόντων σε κάθε περιφέρεια, άρα 13 περιφερειακά δημοπρατήρια, θα μπορούμε να τονώσουμε τον αγροτικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα, που πραγματικά μπορεί να προσφέρει σημαντικά πράγματα στην ελληνική οικονομία. Κύριε Μίχαλε, να ρωτήσω, όταν λέμε νέο, σε τι ηλικίες απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα? Και η δεύτερη μου ερώτηση μετά από αυτή είναι, δηλαδή ο νέος αυτός, οποιαδήποτε ηλικία, της ηλικιακής ομάδας μάλλον που θα πείτε, δεν χρειάζεται να καταβάλει κανένα ποσό, έτσι? Κοιτάξτε, δεν προσδιορίζεται η ηλικία σε κάθε περίπτωση. Απευθυνόμαστε όμως γενικά σε ηλικιακά νέους ανθρώπους, χωρίς όμως να αποκλείουμε κάποιους οι οποίοι ήταν στελέχοι σε μια επιχείρηση η οποία είτε έκλεισε είτε έχει απολύσει άτομα και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις ουρές των ανέργων. Σε κάθε περίπτωση αυτό το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια λογική αποκέντρωσης, διότι βλέπουμε μέσα από την ανάλυση των στοιχείων της ανεργίας ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα παρουσιάζονται και τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Και με αυτόν τον τρόπο τονώνουμε και ένα στοιχείο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο δυστυχώς έχει μείνει αναξιοποίητο τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε, αλλά βεβαίως και ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι εάν αρχίσουν να γίνονται κάποια πρακτικά πράγματα στον τόπο μας, θα αλλάξει και λίγο η ψυχολογία η οποία σήμερα βρίσκεται στο απόλυτο μαδέρ. Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Εσείς ποιος τομέας πιστεύετε ότι έχει τη μεγαλύτερη άνθηση στον αγροτικό τομέα, στην αγροτική ζωή? Δηλαδή θα μπορούσε να ασχοληθεί κάποιος με τη μελισσοκομεία, με την καλλιέργεια αμπελιών, με την σαλιγκαροτροφία? Ποιος δηλαδή θα ήταν ο κλάδος που προτείνετε εσείς να ακολουθήσουν και ο οποίος θα έχει περισσότερα κέρδη? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος, διότι έχουμε τουλάχιστον 15 με 20 του προϊόντα τα οποία θα μπορούν να παραχθούν στη χώρα μας, θα έχουν το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε άλλες γειτονικές χώρες και θα μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Αλλά γενικότερα, και δεν μιλάω μόνο τώρα για τον αγροτικό τομέα, υπάρχουν τομείς ανάπτυξης που με πρόμοια προγράμματα όπως αυτό το οποίο έχουμε προτείνει εμείς, θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να γίνει στον τουρισμό, θα μπορούσε να γίνει ακόμα και στην ενέργεια. Δηλαδή, αν δεν αξιοποιήσουμε τα φυσικά στοιχεία τα οποία
κλιματικά στοιχεία που διαθέτει ο τόπος μας, τα οποία βοηθούν τόσο στον πρωτογενή τομέα, όσο και σε άλλους τομείς, όπως είπα, στην ενέργεια και στον τουρισμό. Θα επιτρέψτε μου να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, βγάζουμε τα μάτια μας. Έχετε δίκιο, κύριε Μίχαλε. Πολύ ωραία αυτά που είπατε και οι προτάσεις σας, βέβαια, αφορούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού, που όπως είπατε και εσείς είναι άνεργο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.